Καλησπέρα, 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 καλησπέρα καρντάσια. Σήμερα έτσι ένα POV vlog, POV vlog ή πέστε το όπως θέλετε. Σήμερα έτσι για τη διαφορά. Να σπάω μια βόλτα με το Τσίκο Ετσέτο, αλλά από τα δικά μου μάτια, και να συζητήσουμε. Τι? Θα συζητήσουμε. Όχι ρε. Θα συζητήσουμε ποια modifications θα κάνω στο Τσίκο Ετσέτο αυτές τις μέρες. Ήδη φοράει κάποια πράγματα πάνω το Τσίκο Ετσέτο. Όσοι παρακολουθείτε στο Instagram, στο προσωπικό group των Kardashians. Πάμε, στρίβουμε. Θα είδατε κάποια πράγματα από το Τσίκο Ετσέτο που θα αλλάξω. Θέλω το Τσίκο Ετσέτο να γίνει outlaw, να γίνει ό,τι πιο αλήτικο, ό,τι πιο δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να γίνει αλήτικο. Ξέρουμε ότι δεν έχει γκάζι καθόλου, δηλαδή σε κάτι τέτοιους δρόμους δεινοπαθεί το καημένο. Στην κατηφόρα πηγαίνει σαν πύραυλος. Αλλά στις ανηφόρες δεινοπαθεί, τι να κάνουμε. Ασβεστοχώρη, fucking ασβεστοχώρη. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να το φτιάξω για να το σουλουπώσω λίγο απ' έξω. Πολλοί το ζητήσατε γιατί δεν αντέχατε τα σπασίματα. Ήθελα να βρω την κατάλληλη στιγμή να το κάνω. Οπότε πήρα την απόφαση να αλλάξω 2-3 πράγματα. Έχουν αλλάξει 3-4 πράγματα τελικά. Και σήμερα θα πάω για τη βαφή από τις ζάντες. Θα βάψω τις ζάντες και θα γίνουν κάποιες αισθητικές αλλαγές στο φωτισμό μπροστά, στο προφυλακτήρα και και στο φτερό. Το Τσίκο Ετσέτο έτσι το πήρα. Δεν το χτύπησα εγώ. Εντάξει, το ψιλοταρακούνησα κανά δύο φορές, γιατί τώρα τελευταία έχω βρει 2-3 ειδικές χωμάτινες πάνω στο χορτιάτι, όπου για όσους δεν ξέρουν, τα συγκεκριμένα μονοπάτια που πηγαίνω και κάνω την προπόνησή μου ως ραλίστας είναι πλήρως απομονωμένα. Συνήθως υπάρχει ένα άτομο στην αρχή και ένα άτομο στο τέλος της πίστας. Σκυλέ! Στη μέση! Σκυλέ! Και οπότε δεν υπάρχει κάποιο είδους κίνδυνος σε σχέση με τον δρόμο. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορείς να τρέχεις. Άσχετα να μπαίνουμε λίγο. Οχοχο! Άσχετα να μπαίνουμε λίγο τάπα. Δεν πειράζει. Πάμε. By the way! Το Τσίκο με λέγανε ότι το Τσίκο στρίβει. Εγώ έλεγα climb mine, τι να στρίψει αυτή η χαζομαρίτσα, το κουτί. Κι όμως μπορεί να είναι ιταλικό αυτοκίνητο, ένα extra hint, αλλά φτιαχνόταν στην Πολωνία. Και πάρα πολλοί τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται από την Πολωνία και ψωνίζουν τα Τσίκο από την Ελλάδα, από την Ιταλία κλπ. Γιατί τα χρησιμοποιούν για rally stages. Αυτό ένα έξτρα. Πω, τι ωραίοι δρόμοι. Τώρα μην έχω ένα ραλί. Μια Πόρσε, ρε παιδί μου. Αυτά, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι δρόμοι και όχι ίσχυοι. Με χίλια άλογα. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Τίποτα, αυτό ήθελα να σημειώσω ότι θα κάνω κάποιες αισθητικές αλλαγές στο καινούριο project που έρχεται για το Τσίκο. Το Τσίκο Outlaw. Θα είναι pure outlila. Θα είναι αλήτικο, θα είναι ολτσκοουλιά. Θα είναι δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Προσοχή όσοι έρχεστε από εδώ πέρα, προσοχή σε αυτή τη στροφή. Έχουν φάει πολύ τα μούτρα τους. Αυτό. Έρχονται περισσότερα βίντεο που θα πηγαίνω το Τσίκο Ετσέτο στα δικά μου rally stages επάνω στο βουνό. Και να δείτε λίγο το thrill. Προχθές πήρα κανένα δύο φίλους μου και τους έκανα μια βόλτα στο stage. Ήταν λιγάκι τρομακτικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Το rally είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό πάνω στο motorsport. Είναι ένα από τα πιο αρχαία και παλιά motorsport. Ο Χριστός και η Παναγία, έτσι. Και αυτά τα διπλοπαρκαρίσματα δεν μπόρεσα ποτέ να τα καταλάβω. Τέλος πάντων, και θα σας δείξω πολλά POV βιντεάκια από ράλι που θα κάνω με τον Τσίκο. Προπονούμε αυτές τις μέρες πάνω στο βουνό. Μ' αρέσει. Όπως και να έχει, πολλοί ρωτήσατε γι' αυτό, για το Σπάρκο, που βγαίνει και σε διάφορα άλλα specs αυτή η τσάντα. Πολύ σύντομα. Οχο. Πολύ σύντομα θα έχουμε review από, από αυτή την τσάντα. Είναι εξαιρετική τσάντα. Ωστόσο, κάτω από τα βίντεο αφήνω πάντα το link από αυτό που ψώνησα την τσάντα. Όποιος θέλει πριν το review να την αγοράσει. Σύντομα θα έχετε και το review. Γιατί αυτή την εβδομάδα αργώ να ανεβάσω βίντεο, γιατί δουλεύω πάνω στο Τσίκο. Και αυτό, δηλαδή με παίρνει λίγο χρόνο να φτιάξω το Τσίκο. Και επειδή η τοποθεσία που φτιάχνω το Τσίκο είναι ιδιωτική, είναι κάποιο σπίτι, δεν ήθελα να βιντεοσκοπήσω τίποτα, προς σεβασμό των ατόμων που δεν θέλω να τραβήξω βίντεο εκεί. Όπως και να έχει, έρχεται το review από την τσάντα. Έρχονται βιντεάκια με το Τσίκο που θα γίνει πιο αλήτικο και πιο rally spec. Και πολλά βιντεάκια πάνω από το βουνό. Όπως βλέπετε, έρχομαι σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Ξέρω, σας φαίνεται λίγο ασυνήθιστο να έρχεται κάποιος για προπόνηση για ράλι πάνω στο βουνό, γιατί έχουμε συνηθίσει άλλου είδους motorsport στις ημέρες μας. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το ράλι. Έψαξα πάρα πολύ πάνω στο βουνό να βρω stages τα οποία να είναι safe, να είναι μόνα τους, να μην ενοχλείται κανένας, αλλά μην ενοχλούμε και εγώ ότι θα κάνω την προπόνησή μου. Πιστεύω είμαι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Παρακολουθώ διάφορα ιντερνετικά σεμινάρια, όχι YouTube σεμινάρια, αλλά YouTube, αλλά βίντεο σεμινάρια τα οποία τα πληρώνεις για να γίνεις καλύτερος οδηγός. Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ αέρα. Το Τσίκο κάνει πέρα να δόθε, αλλά δεν πειράζει. Κάντε ένα like στο βίντεο άμα θέλετε να δείτε περισσότερα πράγματα από το Τσίκο. Ξέρω ότι το Τσίκο δύο χρόνια που έχουμε το κανάλι και αυτά, δεν το έχω δείξει όπως έπρεπε. Ήρθε η στιγμή να τα αποδώσω στους 5.000 subscribers. Το Τσίκο να γίνει πιο όμορφο, πιο σουλουπωμένο και πιο outlaw. Fucking damn. Κάντε ένα like στο βίντεο, παιδιά. Κάντε ένα subscribe. Και τίποτα. Κάντε ένα follow στο Instagram, γιατί ανεβάζω πολλά πράγματα. Δεν μπορώ τώρα, οδηγάω. Κάνω στα stories στο Instagram, ανεβάζω πάρα πολλά πράγματα που γίνονται καθημερινά πάνω στο Τσίκο και διάφορα μέσα στην παρέα. Και είναι καλή φάση να βλέπετε πολλά πράγματα. Κάνω και live στο Instagram που και που. Αυτά, καρτάσια. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Και άμα ζήσουμε με την Isomat μπροστά, καλώς. Από πίσω με κολλάει ένα Octavia χωρίς αύριο. Πάμε να κάνουμε την εξαιρετική προσπέραση των 900 κυβικών Τσίκο Ετσέντο. Μπιέλα στον αέρα! Με μπιέλα, με τα πάντα, αλλά εκεί! I don't give a fuck! Τσίκο Ετσέντο Outlaw! Fuck it a damn! Ciao!